Καλέ και φίλοι, αγαπητοί μαθητέ, χαίρετε. Τα φροντιστήρια που κάνουν εσά, Ηρακλείου και Γαζίου, πιστοί στο τηλεοπτικό μα ραντεβού κάθε χρόνο, είμαστε εδώ προκειμένου να δίνουμε με εγκυρότητα τι απαντήσει των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρεμιέρα σήμερα για τα γενικά λύκια με το μάθημα τη ελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία. Ποιοτικά και ενδιαφέροντα θα χαρακτηρίζαμε τα σημερινά θέματα, χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε αλλά σίγουρα με λεπτομέρειες οι οποίες έπρεπε να προσεχθούν από τους υποψήφιους. Αφορούσαν θεματικές ενότητες διδαγμένες και καλά δουλεμένες, ενότητες της Β και της Γ Λυκείου, ο ελεύθερος χρόνος και ο τουρισμός. Αυτή ήταν η αντιστοιχεία με τις θεματικές ενότητες. Η συζήτηση αφορούσε την αξία των ταξιδιών. Να περάσουμε αναλυτικά στις απαντήσεις των σημερινών θεμάτων. Πρώτο κείμενο της κυρίας ηλεκτρα Χάτζη Δημητρίου, ε, ψυχολόγο, κλινική ψυχολόγο. Δεύτερο κείμενο από τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη, απόσπασμα που αφορά την Άνω Αίγυπτο. Τρίτο κείμενο, ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά του 1883 για τα ταξίδια, ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Θέμα αα1, περίληψη που αφορά τέσσερι παραγράφου του πρώτου κειμένου, ενδεικτικά διαβάζουμε στο σημερινό απόσπασμα γίνεται λόγο για τα ωφέλη των ταξιδιών, συγκεκριμένα ο οποίο ταξιδεύει κερδίζει ω προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα, σωματικό, διανοητικό και ε, ψυχικό. Επειδή δε η σύγχρονη καθημερινότητα είναι εξαιρετικά απαιτητική, τα ταξίδια αποτελούν μέσω διαφυγή από αυτήν, χαρίζοντα ψυχική αποφορή, γαλήνη και ευχαρίστηση. Επιπλέον δίνουν ευκαιρίε για αυτογνωσία. Τέλο, η επαφή με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία προσφέρει σε αυτόν που ταξιδεύει μορφωτικά ρεθίσματα που καταλήγουν σε αλλαγή τη κοσμοθεωρία του. Πάμε στο θέμα Β. Β. 1. Αντιστοιχίση ερωτήσει κατανόηση που αφορούν το πρώτο κείμενο, το μη λογοτεχνικό, 1Β, 2Β, 3Α, 4Α και 5Γ. Πάμε στο ερώτημα Β. 2Α. Ποια είναι η πρόθεση τη συντάκτρια στη δεύτερη παράγραφο του πρώτου κειμένου, η πρόθεση λοιπόν τη συντάκτρια και πώ ο τρόπο με τον οποίο την αναπτύσσει εξυπηρετεί την πρόθεσή τη αυτή, με έξυπνε και προσεκτικέ παραπομπέ στο κείμενο. Ενδεικτικά διαβάζουμε. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, η συντάκτρια επιδιώκει να πείσει και να αποδείξει την ιδιαίτερη αξία των ταξιδιών για τον άνθρωπο. Αυτό είναι ο στόχο. Για να υπηρετήσει την πρόθεσή τη, χρησιμοποιεί τη μέθοδο τη αιτιολόγηση. Αυτό είναι ο τρόπο ανάπτυξη τη παραγράφου. Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί του λόγου που τα ταξίδια είναι ένα από τα πράγματα που έχουν ανεκτήμητη αξία για τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ταξίδια συντελούν στην πνευματική και ψυχική ολοκλήρωση τη προσωπικότητά του και συγκεκριμένη παραπομπή στο απόσπασμα. Να συνεχίσουμε με το ερώτημα. Β δύο β'. Εδώ δίδονται συγκεκριμένα χωρία να εξηγήσουμε τη χρήση των διαρθρωτικών λέξεων έτσι ώστε δηλώνει αποτέλεσμα αν και εναντίωση το ίδιο διαζευτικό διάζευξη καθώς και προσθήκη και το συμπερασματικά συμπέρασμα. Πάμε στο ερώτημα β3. Ενδιαφέρον αφορούσε το κείμενο 2 του Νίκου Καζαντζάκη να αποδειχθεί, θα έπρεπε λοιπόν να αναφερθούν δύο χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό τον βιωματικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου κειμένου και να αιτιολογήσουμε τις επιλογές τις συγκεκριμένες ε, παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία. Χρειάζονταν λοιπόν προς πολύ προσεκτική αναφορά στο κείμενο και μια πολύ καλή αιτιολόγηση προκειμένου να αποδειχθεί ο βιωματικό χαρακτήρα του κειμένου. Πρώτα απ' όλα σίγουρα έπρεπε να γίνει αναφορά στο πρωτοενικό ερηματικό πρόσωπο με τη σχετική παραπομπή και το σχόλιο με τη χρήση του προτερματικού προσώπου εξυπηρετείται η πρόθεση του αφηγητή να εξομολογηθεί τι σκέψει και τα συναισθήματα που βιώνει από το ταξίδι του στην Ανοέγυπτο. Επίση, θέλει να προσδώσει αμεσότητα και ό,τι και παραστατικότητα στο ευρώ του κειμένου. Για να δούμε και άλλα στοιχεία που αφορούν το βιωματικό στοιχείο, το βιωματικό χαρακτήρα, περιγραφή των προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων. Έχουμε θρησκευτικέ αναφορέ. Ο αφηγητή περιγράφει τα προσωπικά του βιώματα από το στην Ανοέγυπτο με εικονοπλαστικό λόγο και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι εικόνε του κειμένου. Οικονοπλαστικό λόγο λοιπόν είναι το τοπίο που τον περιβάλλει και το μικρό χωριό των Θηβών που επισκέφθηκε. Επίση, θα μπορούσε να γίνει ξεχωριστή αναφορά ή να ενσωματωθεί στο προηγούμενο η χρήση του πρώτου πληθυντικού ρηματικού προσώπου, που προφανώ εκφράζει το συλλογικό βίωμα. Έχουμε και τι σχετικέ παραπομπέ. Πάμε τώρα στο θέμα Γ, που αφορά το κείμενο, το ποιητικό κείμενο του Παλαμά. Το ερώτημα πώ λειτουργεί το ταξίδι κατά τη γνώμη σα για το ποιητικό υποκείμενο στο κείμενο 3, το ποιητικό κείμενο του, του Παλαμάνα. Τεκμηριώστε την απάντησή σα αξιοποιώντα τρει διαφορετικού κειμενικού δείκτε και ένα ερώτημα κρίση ε, για την άποψη των μαθητών. Πώ θα αντιδρούσατε εσεί αν βρισκόσαστε σε ανάλογη συναισθηματική κατάσταση. Όλα αυτά σε ένα κείμενο 150 έω 200 λέξει, συνήθω σε δύο παραγράφου. Ε, πάμε λοιπόν να πούμε για το ποιητικό κείμενο και το περιεχόμενο σχέση με το περιεχόμενο του ίδιου του ταξιδίου, το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται να υποφέρει από την ανεκπλήρωτη λαχτάρα του για αγάπη. Ε, πιθανότατα πρόκειται και για ερωτική σχέση που πλέον πληγώνει τον ποιητή. Πάμε να πούμε λοιπόν για του κειμενικού δείχτε. Η παρομοίωση από τη μια που χρησιμοποιεί, σαν θηλιά, σαν φίδι, δείχνει ότι ο τόνο του συνθλίβει ο πόνος και γι' αυτό επιθυμεί, όπω αποδεικνύεται από την έντονη χρήση τη υποτακτική έγκληση, και αυτό είναι ο δεύτερο κειμενικό δείχτη, να αρχίσω να τραβώ, να πραγματοποιήσει ένα παράξενο τελείω ταξίδι που θα λειτουργήσει γι' αυτόν λειτουργικά. Θα του προσφέρει τη δυνατότητα να χαθεί σε ένα γνωστό κόσμο, να βυθιστεί σε μια ερμιά, ίσω για να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και να ξεχάσει όσα οδυνηρά τον παρένουν. Ένα τέτοιο μοναχικό ταξίδι, όπω αποτυπώνεται στι εικόνε, και αυτό είναι ο τρίτο δείχτη του ποίηματο εδώ με παραπομπέ, είναι το μόνο που νιώθει ότι θα μπορούσε να παλύνει τον καημό του. Πάμε και στο δεύτερο κομμάτι, που αφορά την προσωπική άποψη, που θέλει και προσωπικό τον από του μαθητέ. Αν βρισκόμουν σε μια παρόμοια συναισθηματική κατάσταση με τον ποιητικό υποκείμενο, ένα ταξίδι θα λειτουργούσε και για μένα ω θεραπευτική διέξοδο και ω μια διαδρομή αποκάλυψη-ανακάλυψη του εαυτού μου. Ωστόσο, αν δεν μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι, θα επέλεγα να επικοινωνήσω αστικά με φίλου, να ακούσω μουσική που θα ξεκουράσει την ψυχή και το μυαλό μου, να έρθει σε επαφή με τη φύση που θα, μπορούσε, που θα βοηθούσε να διαχειριστώ καλύτερα τα συναισθήματα και τι σκέψει μου, προφανώ θα μπορούσε. Ο μαθητή να υποστηρίξει οτιδήποτε με μια καλή τεκμηρίωση, προφανώ θα μπορούσε να σταθεί οποιαδήποτε άποψή του. Πάμε και στο θέμα ΔΕΛΤΑ 1, όπου έχουμε την ανάπτυξη του κειμένου 350-400 λέξει, που αφορά στο πρώτο ερώτημα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε με την άποψη τη συντάκτρια ότι το ταξίδι είναι ένα πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ψυχική εκτόνωση και αναζωογόνηση. Και το δεύτερο ερώτημα, εσεί ποιου τρόπου θα επιλέγετε για να αναζητήσετε την προσωπική ησυρεμία και ισορροπία και για ποιου λόγου θα το κάνατε. Χρειάζεται και η στόχευση. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα οπωσδήποτε προσοχή στο επικοινωνιακό πλαίσιο, άρθρο στην ιστοσελίδα. Χρειάζεται ο τίτλο, χρειάζεται το οικείο ύφο από τη μία. Από την άλλη, θα μπορούσε να γίνει η χρήση και του τρίτου προσώπου και του πληθυντικού με προσοχή προκειμένου να αποδοθεί η ζωντανή, η παραστατικότητα και όλα εκείνα που χρειάζονται για να αποδώσουν το περιεχόμενο αλλά και το ύφο ενό άρθρου. Ενδεικτικά δίνουμε ένα τίτλο Ταξίδια και άλλε επιλογέ ψυχαγωγία. Επίση, μια αναφορά σε ένα σενάριο προλόγου, αφόρμηση από το κείμενο 1, έντονη και απαιτητική ρυθμή ζωή που επιβάλλουν την αποφόρτιση. Για να συνεχίσουμε με το ε, ζητούμενο το πρώτο. Τα ταξίδια αποτελούν τον πλέον ανεδειγμένο τρόπο ψυχική εκτόνωση και αναζωογόνη. Έπρεπε όντω οι μαθητέ να επιμείνουν λίγο σε αυτό, δηλαδή στο ψυχικό, συναισθηματικό ε, κομμάτι κυρίω. Διαφυγή λοιπόν από την αγχωτική πιαστική καθημερινότητα, αλλαγή παραστάσεων, ψυχική ισορροπία. Επαφή με νέου τρόπου και ανθρώπου που προσφέρουν νέε συγκινήσει πλήθο γνώσεων με αποτέλεσμα τη γόνιμη αλληλεπίδραση των λαών. Επανεράρχηση των προτεραιοτήτων στη ζωή, οθέτηση νέων συνθήκων που προάγουν το πνεύμα και διασφάλιση στην αισθηματική πληρότητα με στόχο την κατάκτηση τη ευδαιμονία. Για να δούμε ακόμα με μερικά επιχειρήματα. Απόκτηση εμπειριών που αναζωογονούν το πνεύμα, ενισχύουν την κριτική σκέψη, απαλλάσσουν από προκαταλήψει κτλ. Και εδώ ίδια παρατήρηση ότι οι μαθητέ μπορούν και να διαφωνήσουμε τη θέση τη Αρκεί να τεκμηριωθούν οι απόψει του. Δεύτερο ερώτημα: Προσωπικέ επιλογέ των μαθητών για κατάκτηση αυτή τη ηρεμία και ισορροπία στον προσωπικό του χρόνο. Ενδεικτικά προτείνουμε: να με τι τέχνε, αισθητική καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Το αποτέλεσμα: Η άθληση, αποτέλεσμα ευεξία, η σωματική υγεία, η αυτοπεποίθηση, ο η αυτοπιθαρχία. Για να διαβάσουμε μερικέ ακόμα προτάσει όπω η ανάγνωση των βιβλίων, μα θυμίζει το θέμα το χθεσινό των Νεπάλ. Κριτική και δημιουργική σκέψη, φαντασία, ηρεμία το αποτέλεσμα. Επικοινωνία στην αναστροφή, ε, πρόταση είναι γιατί προ... προκύπτει ο διάλογο, επικοινωνία και συναισθηματική στήριξη. Συμμετοχή σε εθελοντικέ δράσει, πολύ σημαντικό αλτουρισμό, συναισθηματική ικανοποίηση για την πρόσφορα στο σύνολο. Ενδιαφέρον για τα κοινά, κοινωνική ευαισθησία και πολιτικοποίηση, σημαντικό. Και ταξίδια, εκδρομέ, επαφή με τη φύση, το οποίο επίση βοηθάει κυρίως το πνευματικό αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Προτινόμενος επίλογος, συμπερασματικός, προτερπτικός, η προσωπική μας ευτυχία εξαρτάται από επιλογές που πλουτίζουν, πλουτίζουν, την ψυχή και το πνεύμα μας. Αυτά νομίζω σε σχέση με τις απαντήσεις των σημερινών θεμάτων νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των γενικών λυκείων. Αναλυτικές απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στο uh, neakriti.gr νέακρήτη.gr όπως και στο αυριανό τη εφημερίδας Νέα Κρήτη θα συνεχίσουμε την αυριανή μας μέρα με τα μαθηματικά των ΕΠΑΛ την ίδια ώρα από τα στούντιο του Κρήτη TV, την τρίτη με τα μαθήματα των γενικών Λυγιών. Από τα φροντιστήρια που κάνουμε σαν και Γαζίου να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στους υποψήφιους.